Κυρίε και κύριοι, δηλώνω σήμερα παρόν στο συνέδριό σα όχι μόνο για να ευχηθώ καλή επιτυχία στι εργασίε του, αναμένοντα τα πορίσματά του, αλλά κυρίω για να εκφράσω στο πρόσωπό σα την ευγνωμοσύνη όλων μα προ τον Έλληνα γιατρό, και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο. Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράση τη Ελληνική Πνευμονολογικής Εταιρεία, τα μέλη τη αντιμετώπισαν πολλέ προκλήσει. Όμω, καμία Καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του COVID. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι εδώ και δέκα μήνε οι πνευμονολόγοι μα μάχονται στην πρώτη γραμμή τη πρώτη γραμμή εναντίον του. Και μάλιστα παντού. Από το νοσοκομείο Σωτηρία, το κατεξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος, που εξ αρχή δέχτηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρο μέχρι τι μεθ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων. Αλλά και τι απλέ μονάδε τη πρωτοβάθμια υγεία. Γιατί βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να προστατεύετε. Τους πνεύμονες του ανθρώπου. Αυτούς που προσφέρουν το οξυγόνο της ζωής. Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της προσπάθειας που καταβάλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή τη, που ήδη λυγίζει κρατεά συστήματα υγείας μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών. Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322. Και ότι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019. Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμα διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλλουν και διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης, συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων, αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού και βέβαια κοινωνική ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά. Γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδε συμπολίτε μα νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμω πήραν εξητήριο και γύρισαν υγιεί στο σπίτι του. Και αυτό οφείλεται σε εσά και όλου αυτού που μάθαμε πια να ονομάζουμε ήρωε με τι λευκές και πράσινε μπλούζες. Η ευγνωμοσύνη όλων μα, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σα συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινάει σε λίγο, στη διάρκεια του που θα εξελίσσεται κατά αλλά και μετά από αυτόν αφού ο κίνδυνο θα καραδοκεί για καιρό ακόμα. Σα ζητώ, συνεπώ, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της τελική νίκη. Άλλωστε, η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη τη λεγόμενη θυματολογία. Άρα, πρώτοι εσεί γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλέ κατά τη ανθρωπότητα είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη. Αγαπητοί Μερικοί ευνηδιάστηκαν, καθώ, αν δεν κάνω λάθο, είμαι ο πρώτο πρωθυπουργό που χαιρετίζει συνέδριο τη εταιρεία σα. Του απαντώ ότι το θόρυσα χρέο μου, γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο θανάτου στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά, πω η δική σα ειδικότητα είναι αυτή που κυριολεκτικά δίνει ανάσα στου συμπολίτε μα που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό. Κλείνω λοιπόν, σίγουρο για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς όλους και το καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ' όλα, με υγεία.